κόβουν οι παίκτες του Ασύρου, πάνε να βγουν μπροστά. Λάθος του Τσεσμελή με το κεφάλι, βγαίνει ο Βλασερός, πάνε να διώξει την μπάλα, έρχεται ο Σταυρακόπουλος, πλασάρει, είναι ο Βουτσίνος εκεί. Τελικά ο Βλασερός μπλοκάρει την μπάλα. Είναι ο Μανθόπουλος, ο Πετρίδης, συγγνώμη, παίζει τώρα από δεξιά ο Πετρίδης. Και είναι ο Κεσίδης, κάνει παλιά προς τον Σταυρακόπουλο και πολύ ωραία, πετυχαίνει το δεύτερο γκολ ο Καλαϊτζίδης. Ήταν ο Σταυρακόπουλος, γύρισε την μπάλα, βρέθηκε εκεί ξαμαρκάριστος μπροστά σε κενή περιοχή. Κάτι λένε προς την κερκίδα οι παίκτες του ΑΟΣΥΡΟΥ και θα δεχθούν βέβαια, θα δεχθούν τιμωρία, μια κίτρινη κάρτα. Είναι ο Καλαϊτζίδης αυτός που πέτυχε το τέρμα και προκαλεί με κάποιες χειρονομίες εκεί. Βλέπουμε τους φιλάθλους αναστατωμένους. Βέβαια ανάμεσα στους φιλάθλους βρίσκονται και φιλάθλοι από την Σύρο. Μπορεί η κίνησή του αυτή να ήταν, προς τους φιλάθλους της ομάδας της Σύρου. Εδώ είναι βέβαια και ο πρόεδρος, ο κύριος Ζαφυράκης, που κάθεται κοντά στον έπαρχο Νάξο, τον κύριο Βασίλη Κορέ, και άλλοι φιλάθλοι από τη Σύρο, που όμως κάποια επεισόδια πάνε να σημειωθούν από φιλάθλους που βρίσκονται από την απέναντι πλευρά, όπως σας μεταδίδουμε το παιχνίδι, και πίσω από τους πάγκους έχουν πετάξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο βεγγαλικά. Δεν ξέρω αν αρκούν οι ευχές. Ο Φράγκος που στην Καραϊλία τώρα, ο Καραϊλίας βαθιά παλιά, μέσα στα καρέ του Παναξιακού, και ένα δυνατό βολέ από τον Κεσίδη, μπλοκάρει ο Βλασερός. Χασομέρης τώρα προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του, πλάγιο και έτσι ανυπαίκτης του ΑΟΣ. Δίνει ο Σαυρακόπουλος, μόνος με σημαίνει ότι πρέπει του Βλασερού, πλασάρει. Είναι όμως εκεί ο Κορομιλάς που αποσοβεί τον κίνδυνο. Θα κάνει μια βαθιά παλιά. Είναι εκεί ο Βουτσίνος με τον Κεσίδη και ο Κεσίδης κάτω από την μπάλα. Στην ο Μανθόπουλος στο Σταυρακόπουλο. Φεύγει πολύ ωραία από τα δεξιά τον Παλαινοπλή. Όμως εκεί ο Κορομιλάς γυρίζει στο Μανθόπουλο. Ο Μανθόπουλος βγάζει τη σέντρα. Βγαίνει ο Βλασερός, πολύ ωραία μπλοκάρει την μπάλα και έχει να πονάει. Έχει βγει από την αγωνιστική έξω από τον αγωνιστικό χώρο για να μην διακοπεί το παιχνίδι. Και ο Ασύρου μπροστά στην προσκήνια τώρα με τον Φράγκο. Φράγκος που θα βγάλει παλιά. Τρέχει εκεί ο Καλαϊτζίδης και στη συνέχεια, συγγνώμη, ο Πετρίδης ήταν που γύρισε την μπάλα προς το ύψος περίπου του πέναλτι και ήταν ο Καλαϊτζίδης που έκανε το σουτ πλασέ, έβγαλε όμως την μπάλα out πάνω από το ροζέντιο δοκάρι του Βλασερού. Καλαϊτζίδη αυτός προς τον Κεσίδη, Κεσίδης κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά, θα κάνει ένα δυνατό βολέ και ο Βλασερός πολύ ωραία θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Και Τσιμπλάκης κάνουν το τείχος, η μπάλα προς τον Καλαϊτζίδη, ένα ισχυρό σουτ του Καραϊλία έξω από τη μεγάλη περιοχή και η μπάλα out. Είναι το 20ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου, 65ο της συνάντησης, στη θέση του Μανθόπουλου. Είναι το νούμερο 14 ο Κάτρες. Χορομιλάς τώρα στο προσκήνιο. Θα γυρίσει στον... Όχι, τελικά ξεφύγει την αντίσταση του Κάτρη. Και ο Καραϊλίας και δίνει στον Μανθόπουλο. Συγγνώμη, στον Πετρίδη. Να υπάρχει της Παναξιακού όμως που προσδόκεται γίνεται κάτι της μπάλας. Να και ο Λιμπέρτης μπροστά στο ύψος του πέναλτι. Δεν καταφέρνει να κάνει αυτό που θέλει. Παρενεύει ο αμυντικός παίχτης της Σύρου. Μάλλον ήταν ο Χίτζιος εκεί. Κερδίζει ο Λιμπέρτης. Το αποσπάει την μπάλα εκεί ο Κάτρης. Η μπάλα θα φτάσει στο Φράγκο, ο Φράγκος θα κόψει και ο Αγγελής όμως κάνει ένα ωραίο σουτ πλασέ μπανάνα. Γίνεται όμως και πάλι κάτοχος της μπάλας και δίνει δεξιά στον Κάτρη. Ο Κάτρης στο πάρει, θα βγάλει και την βαθιά παλιά. Είναι εκεί ο Νάσος που δεν καταφέρνει να κόψει την μπάλα. Και η παίκτης του Ασύρου με μια βαθιά παλιά. Εκεί μόνος του Κεσίδης, η μπάλα όμως έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, 71ο. Θέση του Νάσογλου ο Καλαβρός με το νούμερο 13 και στην θέση του Πετρίδη ο Βαβακούσης.
με το νούμερο 13. Πολύ συμβολέ του Κορομιλά, η μπάλα έφτασε πέφτει στο ΑΟΣ από τον Σαβρακόπουλο στον Βαβακού. Ο Βαβακού δίνει στο κάτρι, όμω αυτό δεν καταφέρνει να κερδίσει την μπάλα, η οποία καταλήγει εκτό αγωνιστικού χώρου πλάγιο άπου, θα εκτελέσει ο Κορομιλά προ τον Τσεσμελή. Και πάλι παίκτης του Ασύρου στο προσκήνιο με τον Σαβρακόπουλο που δίνει στο Κεσίδη, Κεσίδης αριστερά στον Καραελία. Μπαίνει ο Καραελίας μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει τη βαθιά παλιά, ο Σαβρακόπουλος το πάρει στο ύψος του πέναλτι, θα βγει όμως μπροστά του ο Κορομιλάς και θα προσωπήσει ένα βέβαιο κίνδυνο για την ομάδα του. Ο Βαβακούς στη συνέχεια θα προσπαθήσει να ξεφύγει την αντίσταση του Τσιπλάκη. Πέρα δεν τα καταφέρουν, Τσιπλάκης τελικά διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Βαβακούσης. Στο 28 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, πόδι ο Τσιπλάκης, με το πόδι όμως εκεί ο Χεσίδης βγαίνει ο Καλογερόπουλος, ο οποίος πάει την μπάλα και δεν μπορούσε να λεπέρνει. Αλεπέρνει στην πέμπτη να τη στο κάτω και γιατί στα φάουλ. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Καλογερόπουλος. Φέρνει την μπάλα προς τον Κορομιλά και μετά προς τον Μουστάκη. Αυτός ο Μουστάκης θα κάνει ένα δυνατό, πολύ ωραίο σουτ και μετά ελάχιστα out. Έδωσε σε βάρος του Μουστάκη ο κύριος Παδρινός, η μπάλα στον Κεσίδη, ο Κεσίδη ξεφεύγει την αντίσταση του Μουτσίνο, μπαίνει πολύ επικίνδυνα, τον καταδιώκει ο Μουστάκης, πάει να κρεμάσει τον Βλάσερα. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ, ο Βαβακούσης μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρνάει την μπάλα προς τον... και είναι φοβερή ευκαιρία αυτή που χάνει ο Καλαϊτζίδης στο 7 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.